πάλι μπορώ να υποδεχθώ τον υπέροχο Πάνο Μαραντίδη, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και θα ήθελα πολύ να γράψει και μια σειρά να παίξω. Γιατί τόσες ωραίες σειρές έχεις κάνει, βρε Πάνο. Πολύ χαίρομαι που βρισκόμαστε. Μουά. Περικαθίστε. Εδώ, εδώ. Ναι, όπου θες. Θες εκεί. Thank you. Είσαι όμορφα εκεί. Ωραία. Πάνο. Πολύ χαίρομαι που ήρθα. Και εγώ χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι γιατί έμαθα και κάτι για εσένα το οποίο δεν το γνώριζα. Ποιο? Κοίταξε, ήξερα ότι είσαι σεναριογράφος, έχεις γράψει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Εμείς και εμείς, ακροσκογενειακό. Πήγες πολύ πίσω, ναι. Τρεμένοι μου γείτονες, πολλά. Ξέρω την θεατρική σου πορεία με τις μουσικές παραστάσεις που κάνεις και την καλλιτεχνική επιμέλεια και τις διασκευές σου και τα όλα σου. Θα πούμε και γι' αυτό που ετοιμάζεις τώρα. Είχαμε κάνει και μαζί. Είχαμε κάνει το Disney Concert. Είσαι 35 χρόνια φιλόλογος. Ο 36ος. Σε σχολείο, πας δηλαδή κάθε μέρα. Μίλησέ μου για την καθημερινότητά σου. Δάσκαλε. Μίλησέ μας, κύριε καθηγητά. Είναι το επάγγελμά μου. Ναι. Εγώ δηλώνω εκπαιδευτικός. Μάλιστα. Και το έχω κρατήσει 35 χρόνια. Και επέστρεφες από το σχολείο και έγραφες. Ευελπιστώ φέτος να πάρω σύνταξη. Έχω ταλαιπωρηθεί λιγάκι, θα το κάνω μονόπρακτο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η οδύση ενός συνταξιούχου. Θα τα πούμε αλλιώς, άλλη φορά. Ναι, πηγαίνω στο σχολείο, κοίταξε. Το μεγαλύτερο τμήμα της δουλειάς το έβγαζα στις διακοπές. Τώρα μην σου πω ότι τελείωνα το σχολείο και πήγαινα και έγραφα. Το μεγαλύτερο τμήμα της δουλειάς γινόταν τις καλοκαιρινές διακοπές. Το ήξεραν οι μαθητές ότι έγραφες αυτές τις σειρές? Ναι, το ήξεραν. Και έχω και το καλύτερο. Πάντα είχα την καλύτερη EGB εγώ. Σωστό. Δηλαδή από την επόμενη μέρα. Για το δυναμικό κοινό. Ναι, ναι. Διότι όταν έβλεπα να είναι μουτρωμένοι ή ξέρω εγώ να μην μου λένε τίποτα, γιατί τους επέτρεπα να μου μιλάνε μόνο στα διαλύματα. Στην ώρα του μαθήματο ήμουν ο καθηγητής τους. Όλα τα φιλολογικά κάνεις. Κοίταξε, είναι αυτό, αν το συζητήσουμε θα στενοχωρηθούμε. Όχι, άστο. Δηλαδή κάνω όλα τα φιλολογικά, αλλά αυτά που μου άρεσε να διδάσκω με την πάροδο αυτών των ετών καταργήθηκαν από τις εκάστοτε αρχές των Υπουργείων. Μιλάω για την ψυχολογία. Ναι. Που μου την καταργήσανε. Το θαυμάσιο μάθημα της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας που ήταν. Α, ήταν επιλογή, αυτό είχα πάρει. Επιλογή, όλα τα παιδιά. Αυτό είχα πάρει, το καταργήσανε. Την ιστορία της τέχνης που στην τρίτη λυκείου την καταργήσανε και φέτος την καλλιτεχνική παιδεία που την καταργήσανε. Ενώ στη Νέα Ζηλανδία. Και παντού, σε όλο ναι, τον κόσμο. Τέλος πάντων. Αυτό είναι. Α, εντάξει, οκ. Okay. είναι το σχολείο χωρίς αυτά. Και κάποια στιγμή θα το καταλάβουν, είναι ένα στεγνό και στιγνό σχολείο. Γιατί ωραία, όλα τα μαθήματα είναι ωραία, κάνουν και λογοτεχνία και το ευχαριστιέμαι που λένε. Ναι, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε φύγει και από τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Υπάρχει μια εξειδίκευση και μια ανάγκη για επιστημονισμό σε όλα και οι ανθρωπιστικές έχουν. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Εσύ πώς το βιώνεις και στο σχολείο? Ωραία ήταν, πέρασε πραγματικά ωραία. Ευγνωμονώ την τύχη μου και το σύμπαν. Που δεν παράτησα τη δουλειά μου τον καιρό των μεγάλων επιτυχιών και της τρέλας, γιατί σήμερα θα ήμουν αλλιώς. Δηλαδή, πέρασα πάρα πολύ καλά. Τι άλλο θα με ρωτήσεις, αυτά. Πώς ήταν εκείνες οι εποχές που ήσουν, το πρωί στο σχολείο και μετά στο γύρισμα? Πήγαινες στο γύρισμα ή? Δεν πήγαινα στο γύρισμα. Α, δεν πήγαινες καθόλου. Στο μοντάζ πήγαινα κάποια βράδια, αλλά αν θυμάσαι τότε είχαμε την πολυτέλεια, είμαστε τη καλή εποχή, να γυρίζουμε το επεισόδιο. Μια εβδομάδα, να το μοντάρουμε, να το μιξάρουμε, να διορθώνουμε. Οπότε δεν έχει ζήσει πολλές backstage, ας πούμε, στιγμές. Όχι. Δεν είχα ελεύθερο χρόνο. Πάντοτε έγραφα τα περισσότερα επεισόδια το καλοκαίρι, χαλαρά, τις διορθώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Εντάξει, πέρασα και τα μεγάλα άγχη. Έτσι, γιατί έβλεπα τότε, ξέρεις, θα θυμάσαι. Έχει κάνει και το με δύο μαμάδες, με τη χαρά του κεφαλά. Ναι. Γράφαμε. Πεζόντουσαν τα επεισόδια και μετά αφουγκραζόμουν εγώ προσωπικά τον κόσμο και επενέβαινα στα επόμενα. Δεν είναι όπως τώρα που σου λέει, γράψε μου μια πληθώρα επεισοδίων και θα τα παίξουμε. Τα έχουμε γυρίσει και ό,τι γίνει. Έχεις κάποια αγαπημένη σειρά από όλες αυτές που έχεις γράψει? Όλες αγαπώ. Εντάξει, το φαντάζομαι. Όλες. Ναι. Πέρασα καλά σε όλες τις σειρές. Κρατήσανε χρόνια όλες. Δηλαδή από το 1994 που προβλήθηκε πρώτη φορά η πρώτη. Το Εμείς και Εμείς ήταν η πρώτη. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Εγώ φιλόλογος μέσα σου. Τέλος πάντων που προβλήθηκε η πρώτη μου σειρά, μέχρι το 2010 που προβλήθηκε η τελευταία, έχω διάλειμμα μόνο ενός χρόνου. Ήμουνα κάθε χρόνο στην τηλεόραση. Πολύ γραφότατος. Και κακομαθημένος. Να σε ρωτήσω. Με την καλή έννοια. Οι μαθητές σου σε συμπαθούσαν περισσότερο επειδή ήσουν σεναριογράφος αυτών των αγαπημένων του σειρών? Δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα.
Δεν ξέρω. Πάντως μου λέγανε, ξέρω, καμιά φορά και στα παιδιά είναι και πολύ αυθόρμητα. Μου λέγανε, αν δεν τους άρεσε κάποιος ή κάποια, μου το λέγανε προκάλυπτο. Να το σκοτώσεις. Πού το βρήκατε, κύριε? Γιατί δεν άλλαξε. Αλλά σε επαναλαμβάνω, ποτέ δεν συζήτησα αρχή μου κατά τη διάρκεια του μαθήματος, παρά μόνο στα διαλύματα ελάχιστα ή στη θεατρολογία όταν κάναμε, που εκεί είχαμε και λόγο να το συζητήσουμε. Εντάξει, το φαντάζομαι. Και τώρα τι ετοιμάζεις εν μέσω όλων αυτών των συμβητικών. Τώρα έχω προτάσεις πολύ ωραίες. Ετοιμάζω βασικά κάτι που είχα κάνει με το Μέμο τον Πετράκη και τη Σιαμαντά στην Αθήνα. Το Cine Musical, έξυπνος τίτλος, τη σκηνή και τη οθόνη. Ούτως ώστε να πιάσω αγαπημένα κομμάτια του musical και από το θέατρο και από το σινεμά. Αυτό είχε γίνει στην Αθήνα με μια ορχήστρα 6 ατόμων, με τον μαέστρο του Μπαγιάτη, τον Κωνσταντίνο. Και μας έγινε πρόταση από το Δήμο Θεσσαλονίκης να το κάνουμε με τη φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, πάλι 50 άτομα ορχήστρα κτλ. Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Αυτό θα γίνει 10 Νοεμβρίου. Φιλιά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Κουντούρη, we love you. Ναι, 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 όντως. Αυτό θα κάνουμε. Είπαμε να το κάνουμε. Θα γίνει 10 Νοεμβρίου. Ελπίζω, ευελπιστούμε όλοι. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Με το καλό. Έτσι. Με διεύθυνση ορχήστρας του Κλεάνθη του Ζαρίμπα, που είναι ο διευθυντής ορχήστρας της Φιλαρμονικής του Δήμου. Ωραία, μου αρέσει πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ. Θα είναι τα αγαπημένα μου κομμάτια, τα αγαπημένα σου κομμάτια, τα ξέρεις. Αυτό είναι το ένα που θα γίνει και συζητάω για θέατρο, για μετά τα Χριστούγεννα. Mm-hmm. Δεν έχω κανένα άγχος, θέλω να τελειώσει αυτή η περιπέτεια, η λέλαπα. Και για τηλεόραση μου είχε γίνει μια πολύ εντυπωσιακή πρόταση. Ναι. Δεν μπορώ να την ανακοινώσω. Τι σε εντυπωσίασε στην πρόταση αυτή? Έχει να κάνει με ιστορία και είναι η ειδικότητά μου. Κάτι κατάλαβες. Έχει να κάνει με την επέτειο. Το αντελήφθην. Και έχω ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Ούτε το μέσο μπορείς να μας πεις το οποίο θα προβληθεί? Όχι. Ούτε προφανώς. Όχι, τηλεόραση θα είναι. Το αντελήφθη. Ναι, τηλεόραση. Και αυτό. Ναι. Αλλά λέω... Όχι, όχι, ακόμη δεν μπορώ, αλήθεια. Εντάξει, μακάρι αν μπορούσα. Να σε ρωτήσω κάτι φιλολογικό που έχω μια, με τον πατέρα μου μια αντιδικία. Όχι, μου έχει πει ότι δεν μπορώ να λέω σε αυτή τη συνθήκη. Πρέπει να λέω σε αυτές τις συνθήκες. Γιατί η συνθήκη είναι μόνο. Ισχύει, ε. Άρε, μπαμπά, πάλι δίκιο. Έχει δίκιο, μπαμπάς. Πάλι δίκιο. Σε αυτές τις συνθήκες. Σε αυτές τις συνθήκες. Πω, που θα το διορθώσω. Αυτό που λες, και έχω κάνει μια έρευνα πολύ μεγάλη. Θυμήθηκα τα φοιτητικά μου χρόνια, γιατί ξέρεις, αυτό το κομμάτι της ιστορίας δεν το δούλεψα ως καθηγητή. Δεν δίδαξα ποτέ αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Να το τώρα, στο έφερε η ζωή. Και το έφερε η ζωή και είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ που θα γίνει. Άρα πάνω. Αν γίνει, αν γίνει. Έχεις κάνει όλη αυτή την πορεία ως καθηγητής και την έχεις ευχαριστηθεί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί τώρα θέλεις να ολοκληρωθεί κιόλας. Έχεις κάνει μια πορεία ως σεναριογράφος με μεγάλες επιτυχίες. Έχεις κάνει και τα θεατρικά σου και ετοιμάζεις και καινούργια πράγματα. Λατρεύω και, το και. Musical. Λατρεύεις το musical και μπράβο. Και ονειρεύομαι να κάνω το Sunset Boulevard. Α, το... Ναι, να μεγαλώσω να κάνω το ρόλο. Τώρα αντίστοιχο. Περίμενε λίγα χρόνια, σε παρακαλώ. Με το Μέμο. Ο Μέμος να μην είναι ίδιος. Να μην είναι ίδιος, να μην κρίνει. Τι θέλεις λοιπόν να σου ευχηθώ εγώ? Ξέρεις εσύ. Ωραία, θα σου ευχηθώ τότε να είναι ένα συνεχές ταξίδι που να σε επανατροφοδοτεί με δημιουργικότητα. Ναι. Και να ερωτεύεσαι κάθε φορά τις καινούργιες σου δουλειές και τους ανθρώπους που θα συνεργάζεσαι. Ευχαριστώ, τέλεια. Και εγώ να ευχηθώ να φύγουμε, να ξεφύγουμε από αυτή τη λέλαπα που ζούμε. Γρήγορα. Δηλαδή γρήγορα να γίνουμε καλά. Τώρα με τις μάσκες πώς είστε και στη σχολή? Εγώ είμαι πειθαρχό, διότι δεν έχω άλλο όπλο. Δηλαδή θέλω τα παιδιά, τη μάσκα. Τι τάξεις έχεις? Πειθαρχούν. Πειθαρχούν πραγματικά. Πρώτη, Δευτέρα Λυκείου. Τρίτη δεν πήρα φέτος. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι πρέπει να μιλάω 4 ώρες τη μέρα. Να μιλάω, και όχι να μιλάω έτσι, να κάνω μάθημα. Πολλοί κόσμοι δεν το καταλαβαίνει. Δεν παραπονιέμαι. Πειθαρχώ. Και ως καθηγητής πρέπει να δείξω και στα παιδιά ότι πειθαρχώ, για να πειθαρχήσουν και αυτά. Για να... Δεν έχουμε άλλο όπλο. Δεν ξέρω αν ξέρεις εσύ κάποιο άλλο όπλο. Να φύγουμε από αυτό. Αποστάσεις, χέρια. Δεν τώρα θέλει ψυχραιμία και σύνεση. Δεν γίνεται τίποτα. Μας λείπουν οι αγκαλιές. Μας λείπει. Εμένα μου λείπει πολύ. Δεν το περίμενα. Η επαφή, ναι. Η επαφή, η αγκαλιά, αλλά... Σε όλους μας. Σε όλους μας. Νάντια μου, σε όλους. Τότε σου στέλνω μια εκ του μακρόθεν. Αυτό. Εκ του μακρόθεν. Να δώσουμε και το παράδειγμα. Ναι, το αυτό. Την αγάπη μου, την ευγνωμοσύνη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και μπράβο σε όλους σας. Ευχαριστούμε. Να ετοιμάσεις πάρα πολύ εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ, αλήθεια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν.
πολυσχηδής και πολυπράγμων. Συνεχίστε έτσι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα κάνω αυτό το αγενές και θα προσπεράσω, αλλά θα το κάνω χορευτικά και λίγο musical.